Πρόκειται για τη Χρύσα Κοζίρη ή Χρυσή Κοζίρη, η οποία γεννήθηκε το 1940 στη Μυτιλίνη και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είναι κόρη της ηθοποιού Ήλιας Λιβικού και του δικηγόρου Κοζίρη. Ας αναφερθούμε και στη φιλμογραφία της. Γράμμος το 1971, Ένας μάγκας στα Σαλόνια το 1969, Κόμισα της Φάμπρικας το 1969, Ραπέτες του Πούκλες 1969, Ο Παραμυθάς 1969, Ο Γοργοπόταμος 1968, Η κόρη μου Σοσιαλίστρια 1966, Ήρωες 1966, Ο Νικητής 1965, Απαγωγή 1964, Ο Τελευταίος Πειρασμός 1964, Διωγμός 1964, Έκανε νοσοκόμα, Κάθε λιμάνι και καημός το 1964 και τελευταία της, μάλλον πρώτη της ταινία, Η Απουσία το 1963. Σήμερα είναι 81 ετών η κυρία Κοζίρη. Την ευχαριστούμε πολύ για ό,τι μας έχει προσφέρει στο ελληνικό κινηματογράφο. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη στο κανάλι μου και για τις προβολές που μου κάνετε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να σας έχει ο Θεός πάντα καλά. Δεν ξέρω αν γνωρίζατε για τη συγκεκριμένη ηθοποιό ότι ήταν κόρη της Ήλιας Λιβικού. Είχε κάνει φυσικά το παιδί, το συγκεκριμένο παιδί, τη Χρύσα Κοζίρη, πριν γνωριστεί με τον Βασίλη Λογοθετίδη, όπου ήταν και ο μεγάλος έρωτας της ζωής της. Ο συγκεκριμένος κύριος, από ό,τι σας είπα, ήταν δικηγόρος. Οπότε τον είχε γνωρίσει πολύ και πριν το 40, αφού η συγκεκριμένη ηθοποιός γεννήθηκε το 1940, στη Μυτιλίνη. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω εγώ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Γεια σας.